I love this game. Took me from rags to riches. Let's go. Yeah. Yeah. Ακούτε την εκπομπή Full Court Cast με τον Αντώνη Κατσαρό. Φίλες και φίλοι του Full Court Cast και της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας γενικότερα, καλώς ορίσατε στο έκτο φετινό επεισόδιο, τέταρτο σε βίντεο και 23ο γενικότερα από τότε που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια του Full Court Cast, το οποίο σήμερα φιλοξενεί τον Σάκη τον Μπασά, όπως βλέπετε και εσείς, ο τεχνικός διευθυντής της ανόρθωσης. Σάκη μου, σε καλωσορίζω. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Με τιμά πολύ η πρόσκλησή σου να είμαι σήμερα μαζί σου και στους τηλεθεατές, ακροατές, όσους θα μας παρακολουθήσουν σήμερα. Να ευχηθώ σε όλον τον κόσμο να είναι όλοι καλά, όσο πιο πολύ πνευματικά δυνατοί να είμαστε αυτήν την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, τις πρωτόγνωρες συνθήκες τις οποίες περνάει όλος ο κόσμος. Να είμαστε όλοι καλά και ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει όσο πιο σύντομα γίνεται. Εσύ πώς περνάς αυτές τις ημέρες? Οι περισσότεροι βρισκόμαστε στο σπίτι, αλλά εσένα σε βλέπω ήδη στο γραφείο από το πλάνο. Ναι. Έρχομαι στο γραφείο καθημερινά. Προσπαθώ να είμαι έτσι σε μια εγρήγορση, να κρατώ το μυαλό μου συνέχεια απασχολημένο, ώστε μην επηρεάζομαι από αυτά που ακούω, που ακούμε όλοι μας καθημερινά, τουλάχιστον ψυχολογικά, να προσπαθώ να είμαι καλά. Μου λείπει όμως πάρα πολύ το γήπεδο, Αντώνη, τα παιδιά, οι αγώνες, οι συγκινήσεις που έχει το άθλημα μας, διότι 30 τόσα χρόνια που κάνουμε αυτόν το, απασχολούμαστε με το άθλημα, δεν τα λες και λίγα, και επίσης έχει γίνει και τρόπος ζωής. Και ξέρεις, έτσι απότομα σου βγάζουν αυτό το κομμάτι μέσα από τη ζωή σου, λόγω και της κατάστασης, δεν είναι εύκολο να προσαρμοστούμε, το παλεύω. Εντάξει, μια χαρά. Αυτό προσπαθούμε και εμείς μέσα από αυτές τις εκπομπές που κάνουμε, να ξεχαστεί ο κόσμος, να ασχοληθεί λίγο με το μπάσκετ, έστω και μέσω μιας μικρής συζήτησης που έχουμε με τον κάθε καλεσμένο κάθε φορά. Και σας αξίζω συγχαρητήρια για αυτήν την προσπάθεια και σε εσένα προσωπικά, Αντώνη, που ξέρω πόσο πολύ αγαπάς τον μπάσκετ και την καλαθόσφαιρα, πόσο πολύ ασχολείσαι, πόσες ώρες αφιερώνεις. Πραγματικά συγχαρητήρια, διότι χρειάζεται ο κόσμος αφορμές για να μπορεί να μείνει κοντά στο αθλήμα. Ξέρεις πώς κινείται πάνω κάτω η εκπομπή. Βέβαια, με σένα, Σάκη, θα έχουμε πολλά να πούμε όσον αφορά το τμήμα της ανόρθωσης. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Σάκης ο Μπασάς, όσοι δεν σε ξέρουν τουλάχιστον. Πώς ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ, πού έχει αγωνιστεί, κάναμε έτσι μια αναφορά το πώς ξεκίνησε να παίζει και στην πορεία σου μέσα από τα βήματά σου ως καλαθοσφαιριστής. Καταρχήν, εμένα η πρώτη μου επαφή με τον ανταγωνιστικό αθλητισμό ήταν μέσω ενός άλλου αθλήματος, της κολύμβησης. Με πήρε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, μια μέρα στην πισίνα και έκατσα εκεί 10 χρόνια. Ανακάλυψα τον μπάσκετ φυσικά κάπου κοντά στο 87, μαζί με τον Γκάλιν και τον Γιαννάκη σαν έμπνευση, όπως φαντάζομαι όλη Κύπρος τότε και η Ελλάδα. Είδα ότι είχα έτσι μια σχετικά καλή κλίση. Με βοηθούσε και η ενασχόληση με το κολύμπι, διότι ήμουν ήδη σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση για την ηλικία μου. Με είδε τότε ο coach, ο Γιώργος ο Τριανταφυλλίδης, σε ένα γηπεδάκι στο σχολείο. Αυτός τότε ήταν προπονητής στον Άρη Λεμεσού. Η ομάδα συμμετείχε στην πρώτη κατηγορία. Μου λέει, έλα να δοκιμάσεις να κάνεις προπόνηση μαζί μας. Και έτσι ξεκίνησα. Και ήταν η πρώτη μου χρονιά στον Άρη, ο οποίος μετέπειτα έπεσε κατηγορία εκείνη τη χρονιά και έκλεισε το τμήμα, αναστέλλει τις δραστηριότητες του. Και πήγαμε όλοι παίχτες σε μια νεόσμητη ομάδα, τον Έσπερ. Εκεί έμεινα 2-3 χρόνια.
Είχα και έναν τραυματισμό σοβαρό στο γόνατο, στου χιαστού συνδέσμου με την εποχή. Παρόλο που είχαμε ξεκινήσει, κάναμε μια απίστευτη χρονιά. Είχαμε δύο ξένους τότε καταπληκτικούς, τον Έλστριτς Χάτσον και τον Γκίλπερ, οι οποίοι ήταν από τους πρώτους κόρες του πρωταθλήματος, σε εποχές που οι Αμερικάνοι που ήταν στην Κύπρο ήταν όντως πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά και η ομάδα η δική μας με προπονητή τότε, τον Δημήτρη τον Χρύβα, είχε κάνει μια αξιοπρόσεχτη παρουσία. Στον πρώτο γύρο στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν πρώτοι ή δεύτεροι. Σχεδόν έτσι ήταν η ομάδα. Το δεύτερο γύρο δεν τα πήγαμε τόσο καλά εκείνη τη χρονιά, γιατί έφυγαν οι Αμερικάνοι, μας πήγαν Αμερική και επέστρεψε πίσω μόνο ο ένας. Οπότε με ένα ξένο, σε έναν ολόκληρο γύρο, σε έναν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα 12 ομάδων που ήταν τότε πρώτη κατηγορία, δύσκολα θα μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε και να φέρουμε νίκες. Από τον Έσπερο μετά έκλεισε και ο Έσπερος, έγινε Παναθηναϊκός. Ανάλαβε πρόεδρος ο Γιώργος ο Φρανζής. Με διάφορους προπονητές εκεί έκανε ένα-δύο χρόνια. Παίξαμε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με αντιπάλους όπως τον Ερυθρό Αστέρα κτλ. Είχαμε δηλαδή εικόνες και από ευρωπαϊκές διοργανώσεις τότε. Έμεναν οι σπουδές μου τότε στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Με ανάγκαζαν να μετακομίσω στη Λευκοσία. Οπότε πήγα υποσχετική σε δύο ομάδες. Στη Δόξα Στροβόλου καταρχήν με προπονητή τον Μιχάλη Τσενταρίδη, του οποίου ήταν παρελθόντος και η πρώτη του προπονητική χρονιά. Mm-hmm. Μέχρι τότε ήταν παίχτης προπονητής και συνεργαστήκαμε σε εκείνη την ομάδα, στην οποία επίσης ξεκινήσαμε και κάναμε έναν πολύ καλό πρώτο γύρο. Και επίσης το δεύτερο γύρο, μετά τις διακοπές του Χριστουγέννου, ήρθε πίσω μόνο ο ένας μας ο ξένος. Οπότε πάλι η ομάδα έπεσε στην κατηγορία και την επόμενη χρονιά πήρα μεταγραφή. Και πήγα στην ΕΝΑΔ, όπου συνεργάστηκα με πολύ καλούς ανθρώπους εκεί. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με προπονητή τον Αντώνη τον Ρουσάκηνο, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός, πρώτα απ' όλα για μένα, κύριος άνθρωπος. Μετά είχε αναλάβει ο Περικλής ο Ταυρόπουλος και στο τέλος της χρονιάς ανάλαβε να σώσει την ομάδα ο αδερφός του Χρήστου Στυλιανίδη, ο άντρος ο Στυλιανίδη. Όμως δεν τα καταφέραμε, διότι και εκεί παίζαμε, ήμασταν πάλι με ένα ξένο λόγο και των οικονομικών των προβλημάτων που αντιμετώπισε το σωματείο. Και έτσι έπεσε η ΕΝΑΔ και αυτή η κατηγορία. Οπότε, αν μπορείς να πεις ότι σε όποια ομάδα πήγαινα, ήμουνα και γουστιά. Εύκολα μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Μετά πήγα για σπουδές στην Αμερική. Τη δεύτερη μου χρονιά αγωνίστηκα στο Πανεπιστήμιο μου, το οποίο δεν είχε καμιά σημαντική ομάδα, όμως είχε έναν καλό αθλητικό πρόγραμμα και για μένα ήταν έτσι έναν όνειρο να αγωνιστώ έτσι το και κάποιους αγώνες για το Πανεπιστήμιο της Νέας Ορλεάνης. Έναν όμως τεχνικό πρόβλημα με ανάγκασε να πω το να μην αγωνίζουμε στους αγώνες, διότι, όπως ξέρετε, στο κολεγιακό οι κανονισμοί είναι πολύ αυστηροί όσον αφορά τους αθλητές οι οποίοι θεωρούνται επαγγελματίες. Και επειδή πήραν από την Ομοσπονδία έναν έγγραφο που έλεγε ότι είχα ένα συμβόλαιο με μια ομάδα κτλ. Εδώ πέρα στην Κύπρο, διακόπηκε εκεί έτσι λίγο άδοξα και την παρουσία μου στο αυτό. Όμως συνέχισα να ασχολούμαι. Έπαιζα με τους φίλους μου στα recreational centers κτλ. Ώσπου επέστρεψα πίσω στην Κύπρο το 2002. Όπου ο Παναθηναϊκός πλέον που ανήκα είχε γίνει merch με την ΑΕΛ και προπονητής είχε αναλάβει τότε ο Ντράκαν Ράτσα, ο οποίος ήταν ήδη φίλος, θα μπορώ να πω, από τότε, διότι στον Άρη ήταν ένας από τους ξένους μας, ο Ντράκαν, οπότε γνωριζόμασταν. Μου είχε κάνει μια πρόταση τότε να πάω στην ΑΕΛ, αλλά λόγω της εργασίας μου κτλ. Και επειδή ήξερα πόσο απαιτητικός προπονητής είναι, δεν θεωρούσα ότι είχα αρκετή ώρα για να μπορώ να αφοσιωθώ όπως θα ήθελα σε μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας και του επίπεδου της ΑΕΠ. Οπότε κατέληξα να αγωνίζομαι στη δεύτερη κατηγορία με το Διγενή Μόρφου, όπου περάσαμε πάρα πολλά όμορφα χρόνια με καταπληκτικούς ανθρώπους εκεί. Τάκης ο Παλάοντας Έφορος, ο Άντρος και διάφοροι άλλοι οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι εκεί της ομάδας, αλλά και κάποια παιδιά τα οποία αγωνιζόμασταν πριν αρκετά χρόνια μαζί στον Άρη, είχαν καταλήξει να είμαστε μαζί πλέον στην ίδια ομάδα. Οπότε κάναμε μια πολύ όμορφη παρέα.
με προπονητή κυρίως τον αείμνηστο τον Κλάβδιο, ο οποίος μακαρίστηκε πρόσφατα. Πήραμε 2 ή 3 προαθλήματα δεύτερης κατηγορίας, κερδίσαμε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία 2 φορές, στην οποία όμως εγώ δεν πήγαινα στην πρώτη κατηγορία όπως την ομάδα, έπαιρνα έτσι μια υποσχετική μεταγραφή σε μια άλλη ομάδα δεύτερης κατηγορίας, διότι όπως σου είπα η δουλειά μου ήταν απαιτητική και δεν είχα χρόνο για να αφοσιωθώ σε αυτό. Τέλειωσα την μπασκετική μου την καριέρα στην ομάδα της αναγέννησης πάλι μετά από έναν τραυματισμό που είχα στο άλλο γόνατο, πάλι χειαστούς. Και ξεκίνησα έτσι την προπονητική μου επαφή με το άθλημα, όταν μου πρότεινε ο coach ο Σταύρος Σταύρου να δημιουργήσουμε μαζί μια ομάδα που θα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Τότε η δεύτερη κατηγορία ήταν ένα πανκύπερο πρωτάθλημα που αποτελείταν από 12-14 ομάδες και είχε πάρα πολύ καλούς παίκτες στις διάφορες ομάδες. Παίχτες οι οποίοι έπαιζαν πρώτη κατηγορία πάρα πολλά χρόνια, παίχτες οι οποίοι ήταν διεθνείς. Επειδή όπως ξέρεις τότε η πρώτη κατηγορία ήταν γεμάτη από ξένους. Οπότε όλα τα παιδιά τα οποία ήταν ή κάποια ηλικία, αλλά και νεαρότεροι και αγωνίζονταν πολλά χρόνια με παραστάσεις υψηλών επίπεδων στην πρώτη κατηγορία, είχαν επιλέξει να αγωνίζονται στη δεύτερη κατηγορία. Οπότε τα προαθλήματα ήταν ανταγωνιστικά. Με την ομάδα του Ολυμπου Αγίου Νικολάου ονομαζόταν η ομάδα τότε που ήμουν βοηθός προπονητής του Σταύρου Σταύρου. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα, ήμασταν φιναλίστ στο κύπελλο σε έναν αγώνα που έγινε στο Στρόβολο με τον Παραλίμνη, το οποίο κρίθηκε στον Πόντο, ένα καταπληκτικός αγώνας. Η δεύτερη χρονιά με τα παιδιά τα οποία παίξαμε μπάσκετ στον Ολυμπο, έκλεισε ο Ολυμπο Αγίου Νικολάου. Λόγω οικονομικών προβλημάτων, την αποφάσισε η διοίκηση να κλείσει την ομάδα. Έτσι, γυρεύαμε μπασκετική στέγη μαζί με τους φίλους που ήταν παίχτες εκεί. Και να σας πω κάποια ονόματα. Πρόκειται για παίχτες που παίξαν πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία στην Κύπρο, όπως ο Κωνσταντίνος ο Φερεντός, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης και πάρα πολλοί άλλοι. Να μην τους πω τώρα όλους και μου ξεφύγει κάποιος ή ξεχάσω κάποιον. Πολύ καλοί παίχτες, πολύ καλά παιδιά όλοι. Και έτσι είπαμε, κάναμε τη δική μας την ομάδα με τη βοήθεια και την αρρωγή της ΑΕΣ Δακακίου, που τηρούσαν τότε μόνο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και έτσι είχαμε πείσει τον πρόεδρο, τον κύριο Χρήστο Χρήστου, τότε να μας δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε και μπασκετικό τμήμα. Και συμμετείχαμε στο επόμενο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, με εμένα σαν πρώτον προπονητή. Και είχαμε έρθει η δεύτερη, η τρίτη, και πάλι ήμασταν στο Final Four του κυπέλλου της δεύτερης κατηγορίας. Από εκεί και έπειτα έγινε η. Αν θέλεις να το πάρουμε και στην ανόρθωση τώρα, έγινε η γνωριμία με τον Αντώνη τον Μικελίδη κάπου κοντά στο 2015, ο οποίος είχε μόλις έρθει στην Κύπρο από την Ελλάδα όπου ζούσε. Το Αντώνη του αρέσει πάρα πολύ τον μπάσκετ, είναι πολύ παθιασμένος με το άθλημα. Έχει 4 πανέμορφα αγοράκια και οι 4 ασχολούνται με το μπάσκετ. Όταν έψαχνε και μια ακαδημία να πάρει τα παιδιά του να συνεχίσουν την άθλησή τους με τον μπάσκετ, διότι τα είχε στον Πρωτέα Βούλα στην Αθήνα όταν ήταν εκεί. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις συνθήκες και τα λοιπά τις οποίες βρήκαν εδώ. Και όντας επειδή η καταγωγή του από την αμόχωση και τα λοιπά, το έψαχνε να δημιουργήσει κάτι και με την ανόρθωση. Κάποιος του είπε για μένα, βρεθήκαμε, νύπιαμε έναν καφέ και ξεκίνησε όλο αυτό που βλέπετε. Πάντως, η χημεία που φαίνεται να έχετε με τον Αντώνη και με όλα τα παιδιά βέβαια εκεί στην ανόρθωση είναι εξαιρετική. Αυτό είναι αλήθεια. Και για να είμαι εντελώς ειλικρινής, αυτό πηγάζει από το χαρακτήρα του τίτλου Αντώνη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος πολύ down to earth, είναι πολύ προσγειωμένος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ προσιτός να του μιλήσεις, να κάνεις παρέα, να πεις ακριβώς τις σκέψεις σου χωρίς να σκέφτεσαι τι θα πεις, να λες ακριβώς αυτά που νιώθεις, διότι πραγματικά σε ακούει, νιώθει αυτά που λες και προσπαθεί να σε καταλάβει. Και αν δεν ξέρει κάτι, δεν ντρέπεται να πει εγώ δεν το κατέχω, θα το συζητήσουμε. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ, είναι άνθρωπος πολύ καλόκαρδος και εξαιρετικά γενναιόδωρος. Και με τα υπόλοιπα παιδιά ισχύει αυτό, το παίρνουμε όλοι δηλαδή, αυτό το προτέρημα το οποίο έχει ο Αντώνης στο χαρακτήρα του.
Και θέλοντας και μη, πρέπει, θέλεις και εσύ να συμπεριφέρεσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τα πρώτα βήματα της ανόρθωσης, πώς έγιναν, πώς προσεγγίσατε τα παιδιά, τι χρειάστηκε για να έρθουν κοντά στην ομάδα, πώς ήταν, τα θυμάσαι, να μας διηγηθείς. Ναι. Καταρχήν η προεργασία όλη έγινε το καλοκαίρι του 2015 με σκοπό να ανοίξουμε το τμήμα και να επαναδραστηριοποιήσουμε το τμήμα το Σεπτέμβριο. Άρα κάποιους μήνες πριν κάτσαμε με τον Αντώνη, μιλήσαμε αρκετά με το coach, τον Μάνο Σέλη, ο οποίος ήταν ήδη φίλος με τον Αντώνη λόγω της συνύπαρξής του στα τμήματα αποδοτημής του Πρωτέα. Το γνώρισα κι εγώ. Και μιλήσαμε πάρα πολύ για το πώς θα έπρεπε να ξεκινήσουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Το σκεπτικό μας και η συμφωνία που είχαμε τότε όλοι μαζί ήταν ότι έπρεπε να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο θα κινείται σε πλήρως επαγγελματικά πλαίσια. Δηλαδή, όποιος θα αναλάβανε να κάνει ένα κομμάτι από αυτά που είχαμε συμφωνήσει και από ρέα μέσα από το πλάνο το οποίο είχαμε σχεδιάσει και αφορούσε ένα βάθος χρόνου 5 ετών, είχαμε βάλει κάποιους στόχους, τους οποίους θεωρούσαμε ότι θα μας έπαιρνε 5 χρόνια να τους εκπληρώσουμε. Άρα, όταν είχε εκπονηθεί αυτό, το ας το ονομάσουμε business plan, ψάχναμε μετά την τεχνογνωσία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα οποία ονειρευόμασταν και σκεφτόμασταν, τα οποία μας την έδωσε απλόχερα ο Κώσο Μανουσέλης. Και αυτό θα ήθελα να το πω και δημόσια, ότι η επιτυχία της ανόρθωσης και σε οργανωτικό αλλά και σε τεχνικό επίπεδο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό και σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος για όσοι δεν τον ξέρουν, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην καλαθόσφαιρα, συνειδητά ασχολήθηκε πάρα πολλά χρόνια από την προβολική του καριέρα με το αναπτυξιακό. Δεν έβαλε μέσα στο μυαλό του πολλές φορές το δίλημα να είμαι πρώτος προπονητής σε μια επαγγελματική ομάδα από το να είμαι προπονητής αναπτυξιακού. Ήταν ξεκάθαρο το τι ήθελε να κάνει και αυτό έγινε και τόσο καλός σε αυτό το κομμάτι του αθλήματος, παρόλο που αυτή τη στιγμή που μιλούμε είναι στην Κίνα, σαν πρώτος προπονητής στο Shanghai Sharks, και του εύχομαι να είναι υγιής, που ξέρω ότι είναι, διότι μιλούμε εντακτικά, και να είναι καλά και του εύχομαι κάθε επιτυχία. Για όσους δεν γνωρίζουν, η ομάδα της Κίνας που είναι τώρα ο κ. Μανουσέλης είναι η ομάδα του Yao Ming, έτσι, του ύψους 2,23 θρυλικού παίκτη του NBA, του Κινέζου, που έκανε καριέρα στους Houston Rockets. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε παίρνοντας αυτή την τεχνογνωσία, προσπαθώντας να απορροφήσουμε όσο πιο πολλές γνώσεις μπορούσαμε από το coach Μάνο, ήρθαμε σε συνεργασία με το σωματείο του Πρωτέα, σε μια ευρύτερη συνεργασία, η οποία αφορούσε και ένα μνημόνιο το οποίο είχαμε υπογράψει το αμέσως επόμενο καλοκαίρι αυτής της ιστορίας που λέω τώρα, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε προπονητές, να έρχονται προπονητές του Πρωτέα στην Κύπρο, να εκτελούν και να παίρνουν μέρος στις προπονήσεις μας, αλλά και στα camp τα οποία είχαμε διοργανώσει εκ των υστέρων, να συζητούμε και σε διοικητικό επίπεδο, με το Προεδρείο, με τη διοίκηση της ομάδας, ώστε να μπορούμε να παίρνουμε όσο πιο πολλά παραδείγματα και όσο πιο πολλές εικόνες και πληροφορίες μπορούσαμε για να δημιουργήσουμε και εμείς τη δική μας την ομάδα. Το σκεπτικό και το mindset ήταν πάντα ότι ανοίγουμε 9 του Σεπτέμβρη, διότι αυτή ήταν η ημερομηνία που κάναμε την πρώτη μας προπόνηση, και θα τα έχουμε όλα έτοιμα ως αν να έχουμε να αποδεχτούμε 100 παιδιά. Ναι. Οπότε είχαμε εξασφαλίσει εξοπλισμό, ο οποίος απορρέει μέσα από ασκησιολόγιο προπονητικό. Είχαμε προσλάβει 2 προπονητές τότε, τον Μάρκο τον Ασονίτη και τον Άριστον τον Αρίστου, με τους οποίους κάτσαμε κάτω και είδαμε και το playbook όλων του coach Μάνου, και του είχαμε συζητήσει, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για ημερήσια προγράμματα ηλικιών από U10 μέχρι U18 για αγόρια και κορίτσια. Και τελικά, όταν ανοίξαμε την πρώτη μέρα, είχαμε μέσα στο γήπεδο 6 παιδιά. και αυτό δεν μας αποθάρρυνε καθόλου. Εμείς είχαμε πει ότι θα
δουλεύουμε με τον καλύτερο και πιο επαγγελματικό τρόπο, είτε έχουμε 6 παιδιά, είτε έχουμε 106 παιδιά. Σιγά-σιγά, με πάρα πολύ προσπάθεια, αυτό θέλω να το πω και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τόσο και τον Μάρκο τον Ασονίτη, όσο και τον Άριστον τον Αρίστου, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι προπονητές που ξεκίνησαν αυτό το έργο. Πήγαμε σε σχολεία, πήγαμε σε γειτονιές, πήγαμε σε πάρκα. Είπαμε στα παιδιά για το που κάνουμε προπονήσεις, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, πώς το κάνουμε κτλ. Είχαμε και την ιδέα να δημιουργήσουμε και μια σελίδα στο Facebook, ώστε να δείχνουμε στον κόσμο τη δουλειά την οποία κάνουμε καθημερινά μες στο γήπεδο, αλλά και για τις εκδηλώσεις τις οποίες θέλουμε να δημιουργήσουμε και να συμμετέχουμε. Είχαμε κάνει μια σκαλέτα από εκδηλώσεις τις οποίες θέλαμε να κάνουμε μέσα στη χρονιά, τόσο για να διασκεδάσουμε και να κάνουμε engage τα παιδιά τα δικά μας μέσα σε μια διαδικασία που δεν θα αφορά μόνο προπόνηση, αλλά και για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά στο άθλημα της καλαθόσφαιρας και στο γήπεδο. Αυτό το πράγμα τον πρώτο χρόνο, τι να προθυμηθώ, είχαμε κάνει ένα χριστουγεννιάτικο τουρνουά U10 Παγκύπριο. Είχαμε καλέσει 7-8 ομάδες και ευχαριστώ τους φίλους μου, τους προπονητές που έφεραν τις ομάδες τους από τη Λευκοσία, από την Πάφο, από τη Λάρναγαν και ήρθαν και αγωνίστηκαν με τα παιδιά τα δικά μας. Ήταν ένα καταπληκτικό τουρνουά, στο οποίο είχε συγκεκριμένους κανόνες, στο οποίο τα παιδιά αγωνίστηκαν όλα περίπου με ίδιο χρόνο συμμετοχής, που ήρθε πάρα πολλοί κόσμος να τα παρακολουθήσει, που ήρθε σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανόρθωσης και της εταιρείας και του σωματείου, εννοώ τότε που τους είχαμε καλέσει, ήρθαν στο γήπεδο, που μαζέψαμε από τα βιβλία της ιστορίας της Ανόρθωσης και της Αμοχώς του τα ονόματα των παλέμαχων καλαθοσφαιριστών της Ανόρθωσης. Που, άμα θέλεις, Αντώνη, να μιλήσουμε και λίγο για την ιστορία της Ανόρθωσης στο μπάσκετ. Διότι δεν ξεκίνησε το 2015 μαζί μας, αλλά προϋπήρχε. Και έτσι μας έκαναν την τιμή τελικά να παρευρεθούν 11 αθλητές παλέμαχοι της Ανόρθωσης, που είχαν αγωνιστεί μέχρι και το 1973 στην ομάδα μας. Οπότε, αντιλαμβάνεσαι, μιλούμε για ανθρώπους 70-80 ετών, οι οποίοι είχαν έρθει τότε στο γήπεδο. Και τους κάναμε μια τιμητική στα πλαίσια εκείνου του χριστουγεννιάτικου του τουρνουά U10. Και έτσι είχαμε την ευκαιρία να έχουμε τρεις γενιές ανορθωσιατών μέσα στο ίδιο γήπεδο την ίδια στιγμή και να ασχολούνται όλοι με τον μπάσκετ. Έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις εκείνη τη χρονιά και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και στο τέλος της χρονιάς, έτσι μες τον Ιούνιο, είχαμε περίπου 80 παιδιά στις τάξεις της Ακαδημίας μας και άρχισαν δειλά-δειλά να δημιουργούνται και τα πρώτα τμήματα και αγοριών και κοριτσιών. Εδώ να πω και να το κλείσω για την πρώτη χρονιά, ότι την πρώτη χρονιά συνειδητά είχαμε επιλέξει, επειδή δεν ξέραμε ούτε πόσα παιδιά θα έχουμε, ούτε τι ομάδες, ούτε το επίπεδο, δεν είχαμε καμιά ιδέα για το τι πρόκειται να συναντήσουμε. Σιγά σιγά τα μαθαίναμε κι εμείς όλα αυτά. Είχαμε επιλέξει να μην συμμετέχουμε στις οργάνωσεις της Ομοσπονδίας και οι αγώνες οι οποίες κάναμε ήταν μόνο φιλικοί, ανάλογα με τις ομάδες τις οποίες άρχισαν να δημιουργούνται μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Και η χρονιά η αυτή, η άκρως επιτυχημένη, κατέληξε να κλείσει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο, με ένα από τα μεγαλύτερα camps, τα οποία, development camps, τα οποία γίναν στην Κύπρο, που έγιναν σε συνεργασία με τον Πρωτέα Βούλας, που την αιγίδα και επίβλεψη του coach του Μανοσέλη, σχεδιασμένο αποκλειστικά από τον ίδιο τότε το camp. Και να έρθουν στην Κύπρο, σύσσωμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πρωτέα, αλλά και φυσιογνωμίες όπως ο Παναγιώτης ο Φασούλας και παίχτες Α1 όπως ο Νίκος ο Παπάς, ο Νόντας ο Παπαντονίου, που μας έκαναν την τιμή να είναι στο γήπεδο μαζί μας. Αλλά αυτό ήταν ένας τρόπος να δημιουργήσουμε και να δείξουμε στα παιδιά πώς είναι οι αθλητές, πώς ήταν οι αθλητές. Ήρθαν προπονητές από την Ελλάδα και διεκπαιρέωσαν το δεκαήμερο πολύ σκληρό προπονητικό πρόγραμμα τότε του ΚΑΜΠ, το οποίο είχε διάρκεια 8 ώρες τη μέρα. Ήταν 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα για 10 ολόκληρες μέρες. Είχαμε 10-12 προπονητές, όχι μόνο της ομάδας μας, αλλά και από άλλες ομάδες που ήταν φίλοι μας, τους καλέσαμε να συμμετέχουν σε αυτόν τον ΚΑΜΠ. Και ήταν πραγματικά πολύ υψηλό επίπεδο, με συμμετοχή περίπου 80 παιδιών, που επίσης δεν ήταν όλα από την ομάδα μας, αλλά και από άλλες ομάδες. Οπότε, έτσι, το 2015-2016 σαν σεζόν έκλεισε
με πολύ ωραίο τρόπο. Είναι δεικνυόμενο, θα έλεγα, για την προσπάθεια που έγινε όλη τη χρονιά από όλους. Ωραία. Να κάνουμε την παρένθεση που θέλεις εδώ. Ας πούμε την ιστορία της ανόρθωσης. Κάνε μας την τιμή. Μας την έχεις πει αρκετές φορές. Θυμάμαι και σε ένα camp που είχαμε έρθει με τον Alpha Sports τότε. Ναι. Που το πρώτο πράγμα που μας έκανες μόλις μπήκαμε, πριν ακόμα στήσουμε τις κάμερες, ήταν να περάσουμε να δούμε με το υλικό που είχατε μαζέψει την ιστορία της ανόρθωσης. Ναι. Θεωρώ ότι το να ξέρεις από πού προέρχεσαι, ποιες είναι οι ρίζες σου και ποια είναι η ιστορία σου, είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις για να μπορείς να προχωρήσεις μπροστά και να μπορείς να δημιουργήσεις το μέλλον σου. Εγώ έχω την... νιώθω μεγάλη τιμή να λέω ότι είμαι από την Αμόχωστον, παρόλο που δεν έγινε νίκη. Στον πέρασα όλη μου τη ζωή στη Λεμεσό, εξαιρετούμε τα χρόνια των σπουδών μου. Νιώθω Λεμεσανός, αλλά δεν θα μου ακούσει ποτέ να πω ότι είμαι από τη Λεμεσό. Πάντα λέω ότι είμαι από την Αμόχωστο, διότι σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώσαμε. Η ανόρθωση και η Αμόχωστο είναι συνυφασμένες μέσα στο μυαλό το δικό μου. Και μια από τις διδασκαλίες τις οποίες ήθελα να περάσουμε σε όλα τα παιδιά τα οποία περνούν και το κάνουμε μέχρι και σήμερα, σε όλα τα παιδιά τα οποία περνούν από την ανόρθωση, είναι να ξέρουν ποια είναι η ιστορία της ομάδας της οποίας καλούνται κάθε Σαββατοκυριακό να αντιπροσωπεύσουν. Δεν πιστεύω καθόλου στο συλλογικό ή οπαδικό φανατισμό. Αυτά τα πράγματα είναι ξεπερασμένα. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις ούτε συσπήρωση, ούτε καλό κλίμα όταν συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Απλά πιστεύω ότι είναι καλό να ξέρουν όλοι για τα κατεχόμενα μας τα εδάφη, να ξέρουν ότι η χώρα μας είναι είμαι κατεχόμενη, και να μην το ξεχνούν ποτέ, και να ξέρουν ότι αγωνίζονται για μια ομάδα η οποία είναι ίσως η πιο ιστορική στην Κύπρο, με 109 χρόνια ιστορίας και συνδέεται άρρηκτα και με την ιστορία της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, αφού πρόκειται για σωματείο το οποίο μαζί με κάποια άλλα σωματεία ίδρυσε την ίδια την Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Εξού και είχε και αντιπροσώπευση στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας για πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να έχει καν τμήμα, αφού ήταν ήδη σε αναστολή. Η ανόρθωση ανέστειλε τις δραστηριότητες του τμήματος το 1977, δηλαδή άντεξε 2-3 χρόνια μετά την εισβολή, από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για μένα είναι ήρωες, οι οποίοι έπαιζαν και βολή στην ανόρθωση και μπάσκετ, κάποιοι και ποδόσφαιρο, και κατάφεραν να διατηρούν τα τμήματα της ανόρθωσης ζωντανά, χωρίς να πληρώνονται, χωρίς να τους λέει κανένας μπράβο, χωρίς να είναι σε εκπομπές όπως τη δική σου να μιλούν, χωρίς να τους ξέρει κανένας. Και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που βάλαμε έτσι τόση πολύ δουλειά να βρούμε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους φέρουμε στο γήπεδο, να τους τιμήσουμε, διότι πραγματικά τους αξίζει. Δεν είχε ιδιαίτερες επιτυχίες σε πανκύπρια πρωταθλήματα τότε η ανόρθωση με την Καλαθόσφαιρα, παρόλο που είχε καταπληκτικούς αθλητές. Δηλαδή, να σας πω μόνο το όνομα του Πανίκου Κουτιακόβ, ο οποίος ήταν πολυαθλητής, προβοητής εθνικής Κύπρου στο ποδόσφαιρο, κολυμπητής, μπασκετμπολίστας, ήταν τα πάντα ο άνθρωπος. Αθλητής του Στίβου ή τον Πέτρο τον Πατσάνο, ο οποίος ήταν και διεθνής στο βόλεϊ και διεθνής στο μπάσκετ. Το Κρίστον Αναστασίου, ο οποίος μέσα από αυτήν την επικοινωνία την οποία προανέφερα γίναμε και φίλοι, ο άνθρωπος μένει στην Αθήνα, στη Βούλα, και ήρθε εκείνη τη μέρα του 2015 ειδικά για την εκδήλωση την οποία δημιουργήσαμε εμείς, αθλητής καλαθόσφαιρας της ανόρθωσης και αυτός, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ο αείμνηστος ο Μακαρίτης, ο κ. Γαλατόπουλος, ο Καραολής, ο Βάσο Βασιλείου και πολλοί άλλοι. Είχε όμως επιτυχίες η ανόρθωση στα τοπικά τότε πρωταθλήματα τα οποία διοργανώνονταν. Έτσι μάζευε έναν αρκετό κόσμο στην Καλαθόσφαιρα. Βέβαια, 42 χρόνια μετά που έτυχε να είμαστε εμείς να αντιπροσωπεύουμε την συνέχιση της ιστορίας του σωματείου μας, εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα δω τον ανορθωσιάτη να αγαπά τον μπάσκετ, διότι ξέρω πόσο παθιασμένος είναι με το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ. Το βόλεϊ, να πούμε εδώ, ότι είναι ένα πολυνίκη άθλημα, τμήμα του σωματείου μας
στα δρόμενα της πετόσφαιρας στην Κύπρο. Και το ακολουθούσαν πάντα ανορθωσιάτες, ιδιαίτερα οι ανορθωσιάτες οι οποίοι έμειναν στη Λεμεσό, διότι εκεί αγωνίζεται το τμήμα. Αλλά για τον μπάσκετ δεν το πολύ έβλεπα ότι θα καταφέρναμε να κάνουμε τους ανορθωσιάτες να πατήσουν την καλαθόσφαιρα. Και διαψεύστηκα πανηγυρικά φέτος, που ζήσαμε αυτό, αλλά που ζήσαμε με το αντρικό αλλά και το γυναικείο μας το τμήμα. Ακριβώς. Θα περάσουμε, θα πούμε και για το αντρικό και το γυναικείο τμήμα. Θέλω να κάνουμε μία παύση. Θέλω να σε γυρίσω λίγο πίσω σε, σε κάτι που είπες νωρίτερα. Αφορά το Facebook, τη σελίδα που δημιουργήσατε στην πρώτη χρονιά ώστε να προσελκύσετε κόσμο. Σάκη, σέγας. Ένα λεπτό, ναι. Ναι, λεπανέλης. Λοιπόν, θα το πάρω από την αρχή. Θέλω να κάνουμε μία παύση σε αυτό το σημείο, να σε γυρίσω σε κάτι που είπες νωρίτερα και στην ερώτηση για την πρώτη χρονιά της λειτουργίας της ανόρθωσης, της επαναλειτουργίας πιο σωστά της ανόρθωσης. Αφορά το Facebook, τη σελίδα που φτάσατε, που φτιάξατε τότε για να προσελκύσετε τα παιδιά, για να δώσω αυτό το engagement, όπως το είπες χαρακτηριστικά εσύ, Σάκη. Και σε αυτό να συμπεριλάβω και το τμήμα επικοινωνίας που έχετε δημιουργήσει σαν ανόρθωση και το πόσο σημαντική δουλειά κάνει, που μπορεί για κάποιους να φαίνεται ότι μπορεί να είναι και ανούσιο αυτό, αλλά πραγματικά νομίζω ότι τουλάχιστον στην καλαθόσφαιρα, για να μην βάλω και όλα τα άλλα κλίματα, είναι το μοναδικό τμήμα που λειτουργεί με τόση συνέπεια, στέλνοντας δύο φορές την εβδομάδα, ένα δελτίο, τουλάχιστον δύο, να το πω δύο τόσο πιο σωστά, ένα δελτίο τύπου. Ναι. Αυτό το πράγμα ξεκίνησε, όπως σου είπα, ήταν μέρος του πλάνου του που είχαμε δημιουργήσει, δηλαδή για το πόσο μπορούσαμε να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά την οποία κάναμε καθημερινά στο κήπεδο. Ξεκίνησε με μια πολύ ανθρώπινη προσέγγιση. Δηλαδή η επικοινωνία μας ήταν μέσα σε πλαίσια μετριοπάθειας, χωρίς να θέλουμε να κάνουμε show-off σε κανέναν ή να υποτιμήσουμε τη δουλειά κάποιου άλλου. Απλά θέλαμε να δείξουμε τη δουλειά, τη δική μας, όπως πραγματικά την κάναμε, χωρίς υπερβολές και χωρίς να παραπλανούμε τον κόσμο. Πιστεύω ακράδαντα πάντα ότι όσο πιο ειλικρινής είσαι πρώτα απ' όλα με τον ίδιο σου τον εαυτό, τόσο πιο πολύ καλή είναι αντιμετώπιση θα βρεις και από τους άλλους ανθρώπους. Οπότε δεν θέλαμε να δείχνουμε κάτι στο Facebook και να ερχόταν μετά ο γονιός στο γήπεδο και να βλέπει άλλη κατάσταση. Ή να υπερβάλλαμε κάπου μετά από μια νίκη, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα τι δημιουργούσε. Δημιουργούσε μια αντιπάθεια από τον αντίπαλο σου. Δηλαδή όταν χαίρεσαι εσύ υπερβολικά την νίκη σου, σημαίνει ότι κάποιος άλλος έχασε. Αυτός ο άλλος έχει αυτό συναισθήματα. Οπότε πρέπει να είσαι μετριοπαθής και στις χαρές σου, για να μπορείς να είσαι μετριοπαθής, άρα και λιγότερο λιγότερο θα χάνεις. Αυτό ήταν το γενικό το σκεπτικό με το πώς δημιουργήσαμε τη σελίδα και μετά κατέληξε να έχουμε σε όλα τα social media παρουσία, αλλά και με τη βοήθεια του Γιώργου, του Ιωάννου, ο οποίος ανέλαβε το τμήμα επικοινωνίας όλων της ομάδας μας, το οποίο πλέον κινείται σε πλήρως επαγγελματικά πλαίσια. Υπάρχει μια συστημικότητα σε αυτά που κάνουμε, δηλαδή δεν αφήνουμε κάτι χωρίς να το κάνουμε follow-up. Λέμε απλά κάτι και μετά το ξεχνούμε. Κάνουμε κάτι και το ακολουθούμε μέχρι να ολοκληρωθεί, μέχρι να δούμε να ολοκληρώνεται. Και σε αυτό αξίζω συγχαρητήρια στον Γιώργο, τον Ιωάννο, τον συνεργάτη μας, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Όπως θα έλεγα και όλοι οι συνεργάτες που έχουμε στην ανόρθωση, έχουμε καταπληκτικούς ανθρώπους, Αντώνη. Όπως για παράδειγμα την κυρία Ντιμέσπον, την Λάμπρο, η οποία είναι γραμματεία της ομάδας μας και είναι το πρώτο πρόσωπο που βλέπει κάποιος όταν έρχεται να φέρει το παιδί του στην ανόρθωση. Και όταν βλέπεις έναν πρόσωπο με έναν τόσο αγνό και αληθινό χαμόγελο και με έναν πραγματικά αγνό ενδιαφέρον για να σε ακούσει την ώρα που σε γνωρίζει, τότε αμέσως σε κερδίζει. Πέραν από όλα τα άλλα τα καθήκοντα τα οποία την επιφορτήσαμε και αντεξέρχεται με πολύ καλή επιτυχία. Αλλά και όλους μας φυσικά τους προπονητές, και μικρούς και λιγότερο έμπειρους, αλλά και τους μεγάλους και τους πιο έμπειρους προπονητές, οι οποίοι πραγματικά βοηθάνε ο ένας τον άλλο. Πραγματικά υπάρχει το αίσθημα της συναδελφοσύνης και καταλαβαίνουν όλοι, διότι
πιστεύω ότι καταφέραμε να το στο περάσουμε αυτό, ότι όλο αυτό είναι ένα δικό τους project. Είναι η δική τους επιτυχία το γεγονός αν πηγαίνει καλά ή αποτυχία δεν πηγαίνει καλά. Οπότε το νιώθω σαν να είναι κάτι το δικό τους. Δεν νιώθουν ότι εργάζονται εδώ. Νιώθουν ότι συνεισφέρουν ώστε το project τους να πηγαίνει καλά. Θέλω να επιστρέψουμε στην ερώτηση. Ανέφερες τους προπονητές, ανέφερες όλη τη δουλειά που γίνεται αυτά τα χρόνια και φτάσαμε μέχρι το σήμερα, το πέρυσι, να το πούμε πιο σωστά, μέσα σε 4 χρόνια λειτουργίας η ομάδα να έχει πλέον ανδρικό και γυναικείο τμήμα και το γυναικείο να πηγαίνει απευθείας στην πρώτη κατηγορία. Είναι μικρός ο χρόνος για να, αν θα το σκεφτεί κάποιος, μικρό το διάστημα από την πρώτη μέρα που είχατε 6 παιδιά να φτάσετε να έχετε ανδρικό και γυναικείο τμήμα και να λειτουργούν όλα και μάλιστα με επιτυχία. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε η χρονιά, όπως όλων βέβαια, όχι μόνο δική της προσπάθεια. Σας αφήνει πρώτα απ' όλα μια πικρία αυτό το πράγμα? Φυσικά, όταν δεν μπορείς να δεις που κατέληξες όσον αφορά το αποτέλεσμα των προσπαθειών σου που έκανες μια ολόκληρη χρονιά, που για μας αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε πριν 5 χρόνια για να μπορέσουμε να είμαστε φέτος έτοιμοι να δημιουργήσουμε ένα αντρικό τμήμα, που θα πω και για τις σκέψεις μας που έχουμε για το αντρικό, αλλά και για το γυναικείο, που να ξέρω πως πολύ σωστά είπε, μια κατηγορία είναι, οπότε αναγκαστικά θα είμαστε εκεί. Παρόλα τούτα, ξεκινώντας από το γυναικείο, θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε και έχουμε πλήρη συνεστήση και εγώ και ο Αντώνης, ότι αντιπροσωπεύουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα και σίγουρα δεν θέλουμε να συνδέσουμε το όνομα μας με μια είτε κακοδιαχείριση, είτε αν θέλεις σωματιακή αποτυχία μέσα από τις προσπάθειες της δικές μας. Σίγουρα λάθη θα κάνουμε και σίγουρα κάπου θα χάσουμε, κάπου θα κερδίσουμε. Αλλά αυτά τα πράγματα μας βοηθούν να μαθαίνουμε να γινόμαστε πιο σοφοί, πιο έμπειροι, να διαχειριζόμαστε τα πράγματα καλύτερα. Και θέλουμε σίγουρα το σωματείο μας να πηγαίνει καλά. Όπως κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι στα διοικητικά, στην τεχνική ηγεσία ενός σωματείου. Με το γυναικείο το τμήμα θέλαμε να δείξουμε ακριβώς ότι ο επαγγελματισμός και η οργάνωση που υπάρχει στα τμήματα τα αναπτυξιακά και στις ακαδημίες πρέπει να υπάρχει και σε μεγαλύτερο βαθμό και στο γυναικείο. Και πιστεύω ότι αν είναι ένα πράγμα το οποίο έχουμε καταφέρει να δείξουμε στον κόσμο φέτος μέσα από την παρουσία της γυναικείας μας στις ομάδες, είναι ακριβώς αυτό. Η εικόνα της ομάδας, δηλαδή και εντός και εκτός γηπέδου, απόρρεν επαγγελματισμό, απόρρεν υγεία. Έβλεπες παίχτριες να είναι όλοι με τις στολές τους, να ταξιδεύουν με τα λεωφορεία τους, να πληρώνονται στην ώρα τους, να υπάρχει ολόκληρο τεχνικών επιτελείων αλλά και προστηρικτικών επιτελείων πίσω τους. Η ομάδα κινήθηκε σε πλήρως επαγγελματικά πλαίσια και δεν σκεφτήκαμε ούτε τα χρήματα ούτε τον κόπο, προκειμένου να μπορούμε να παρουσιάσουμε αυτή την εικόνα. Τώρα, όσον αφορά το αποτέλεσμα το αγωνιστικό, είχαμε προκριθεί από τα προημιτελικά, είχαμε καταλήξει να είμαστε στην τρίτη θέση πίσω από την Αλτιον Κεραυνό. Προκριθήκαμε από την προημιτελική φάση με 2 εύκολες νίκες επί του MJ Phoenix και ήμασταν στα ημιτελικά με τον Κεραυνό με μειονέκτημα έδρας. Από τον οποίο στο πράθλημα είχαμε χάσει μια φορά και είχαμε κερδίσει μια φορά εμείς τον πρώτο γύρο σε 2 αγώνες συναρπαστικούς, με πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, με πολλή ένταση αγωνιστική. Και στο τέλος όμως και οι 2 ομάδες έδωσαν συγχαρητήρια και ο Κεραυνός όταν έχασε από εμάς τη Λεμεσόν και εμείς όταν χάσαμε από τον Κεραυνό στη Λευκοσία. Και φύγαμε όλοι μαζί φίλοι, θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι μπορείς να σκοτώνεσαι μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα, αλλά όταν τελειώσει αυτός, τέλειωσε και δεν έχεις να χωρίσεις τίποτε με τον συναθλητή σου, με τον συνάδελφο προπονητή σου ή με τον συμπρόεδρο σου, αν είσαι πρόεδρος. Ή οπαδή, το ίδιο πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο να γίνει. Φτάνει να τα έχεις λίγο καλά εσύ μέσα σου και μέσα στο μυαλό σου. Να ξεκαθαρίζεις ότι ο αθλητισμός δεν είναι πόλεμος. Μπορεί να πολεμάσεις εισαγωγικά για να κατακτήσεις την νίκη. Αυτόν καλείσαι να κάνεις κάθε φορά που μείνεις στο γήπεδο. Αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι θα πας σπίτια τους. Φτάνει να είναι υγιής, να μην έχει χτυπήσει κανένας. Και χαρά. Okay. Θα έχεις άλλον αγώνα. Αν έχασες, θα έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις τον επόμενο αγώνα. Okay. Αυτό
θέλαμε να κάνουμε με το γυναικείο φέτος και επίσης θέλαμε να δείξουμε και να δημιουργήσουμε το μέλλον της γυναικείας της ομάδας. Γι' αυτό είχαμε δημιουργήσει τη διαδικασία να υπογράψουμε συμβόλαια σχεδόν με όλες μας τις αθλήτριες, τα οποία δεν αφορούν μόνο ένα χρόνο, είναι πιο πολλές σε βάθος τριετίας οι δέσμευσή μας απέναντι τους. Mm-hmm. Και το recruitment το οποίο έγινε το καλοκαίρι να αφορούσε παίχτες οι οποίες έχουν και το χρονικό περιθώριο να αγωνιστούν μικρές ηλικίες, μέσος όρος ηλικίας μας είναι 22-23 χρονών. Έχουν το potential, έχουν τη διάθεση να δουλέψουν σκληρά. Αυτό είναι, θέλαμε και εμείς να δεσμευτούμε, να τους δώσουμε και μια ασφάλεια ότι μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο αγαπούν επαγγελματικά, μέσα σε επαγγελματικά πλαίσια, μέσα από την ομάδα μας. Να μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τους στόχους μας, αλλά και αυτές να εκπληρώσουν τους στόχους τους δικούς τους, που κάποιες είναι ήδη διεθνείς, αλλά πιστεύω ότι και άλλες ίσως να αξίζουν να κληθούν στην εθνική ομάδα κάποια στιγμή. Και το αντρικό το τμήμα, στο οποίο μάλιστα αγωνίστηκες κι εσύ, επέστρεψες στα παρκέ για χάρη του, για χάρη της ομάδας. Είχε και αυτό την ευκαιρία να πάρει την άνοδο στην Β1 κατηγορία. Έφτασε στους τελικούς με τον διγενή, αλλά ήρθε και αυτή η διακοπή των πρωταθλημάτων. Διακοπή των πρωταθλημάτων, πολύ σωστά είπες. Μας βρήκε στην τελική φάση, με μια διαδικασία δύο αγώνων, δύο νικηφόρων αγώνων, μεταξύ της ανόρθωσης και του NBA διγενής. Εμένα ήταν όνειρο παιδικό να αγωνιστώ κάποια στιγμή για την ανόρθωση και κατάφερα έστω και για κάποιους αγώνες να το εκπληρώσω, να αγωνιστώ για την ομάδα, που είναι και η καταγωγή μου. Η ομάδα επίσης δούλεψε σε πολύ υψηλά στάντα και οργάνωσης αλλά και σε προπονητικό και τεχνικό επίπεδο. Ο προπονητής της ομάδας είναι ο Βασίλης ο Χρυσαλλάς, ο οποίος προέρχεται από τις Ακαδημίες του Πρωτεαβούλας. Είναι γνώστης του playbook της ομάδας μας, της φιλοσοφίας μας. Είναι δύο χρόνια μαζί μας. Δούλεψε με το κόστο μάλλον τον Μανουσέλη πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν υπήρχε κανένα ενδιασμός να του δώσουμε τα κλειδιά της ομάδας αυτής για να μπορεί να την ανεβάσει η κατηγορία και να τη φέρει κάποια στιγμή, ελπιστούμε, σε 1-2 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, διότι και η πρώτη κατηγορία χρειάζεται την ανόρθωση, αλλά και η ανόρθωση πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία στο αντρικό. Αυτές είναι οι βλέψεις μας, αυτά είναι τα όνειρά μας. Αυτό μοχθούμε και δουλεύουμε καθημερινά. Δεν πιστεύω να έφερνες καμιά αντίρρηση στον coach εσύ σαν τεχνικός διευθυντής έτσι στις οδηγίες του. Ακριβώς το αντίθετο γινόταν. Αυτό μάλιστα μου την έλεγε σε πολλές περιπτώσεις και εγώ σαν καλός παίχτης με σωστή νοοτροπία προσπαθούσα να ακούσω τι έλεγε ο coach και δέχτηκα τις εντολές του. Φαντάζομαι θα ήταν και η τελευταία χρονιά για σένα, έτσι. Δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε και του χρόνου. Φυσικά. Να σου πω, Αντώνη μου, με ρωτώ αν πολλά παιδιά καθημερινά με τις επαφές που έχω μαζί τους, αλλά και γονείς, τι πήρες εσύ, Σάκη, από τον μπάσκετ. Και έχω να τους πω ότι πήρα πάρα πολλά πράγματα, πολύ πολύτιμα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν τίποτα με το οικονομικό. Έχω καμί φιλίες, οι οποίες έχουν διάρκεια 30 χρόνων, οι πιο πολλοί μου φίλοι είναι από το χώρο του μπάσκετ, πραγματικές φιλίες, ανθρώπινες φιλίες, αδερφικές φιλίες κάποιες από αυτές. Έχω εισπράξει πολύ αγάπη, κάποια στιγμή της ζωής μου και θαυμασμό για κάποια πράγματα τα οποία κάναμε σωστά. Αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη εξαγύρωση τον κόπο μου στην καθόσφαιρα. Και αν με ρωτήσει κάποιος που με ρωτούν πολλές φορές και τι έδωσες για να πάρεις αυτά τα πολύτιμα που μας λες τώρα, μπορώ να πω ότι έδωσα τη ζωή μου και μέρος του εαυτού μου και κυριολεκτό, διότι όταν άφησες δυο χιαστούς μες στο γήπεδο κάποια στιγμή κινδύνευσα να χασώ τη ζωή μου με μια θρόμβωση που δημιουργήθηκε λόγω του χειρουργείου του δεύτερου του χιαστού που έκανα, αλλά και αμέτρητους άλλους τραυματισμούς
οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί, συμβεί κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ναι, μπορώ να το πω έτσι χωρίς καμιά ναυτή έπαρση, ότι έδωσα τη ζωή μου για αυτόν τον άθλημα. Τώρα, τι αντίκτυπο θα έχει στα παιδιά και στους άλλους ανθρώπους, αυτό είναι κάτι που θα το κρίνουν άλλοι και θα το δει ο άλλος άνθρωπος. Είναι κάτι που μπορώ να πω. Ναι, ναι, δεν είναι κάτι που μπορείς να το ελέγξεις εσύ, αλλά μέσα από την πορεία και βασικά το καλύτερο που μπορώ να πω εγώ είναι ότι όταν κάθεσαι και βλέπεις την καριέρα σου και τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, αν αισθάνεσαι εσύ καλά, τότε νομίζω ότι είσαι σε καλό δρόμο. Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό λέμε και στα παιδιά πριν από κάθε αγώνα. Να τα δώσεις όλα, ούτως ώστε μόλις τελειώσει ο αγώνας, φτάσει το χρόνο στο μηδέν, να μην νιώθεις ότι μετάνιωσες για κάτι που έκανες ή δεν έκανες. Να τα δώσεις όλα και ό,τι είναι το αποτέλεσμα δεν έχει καμία σημασία. Φτάνει εσύ να νιώθεις καλά ότι έκανες το καλύτερο το οποίο μπορούσες. Αυτό έχω κι εγώ σαν αρχή και κανόνα στη ζωή μου. Ξέρω ότι πολλές φορές το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, αλλά ισχύει ότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα το οποίο μετρά στη ζωή. Ειδικά όταν μιλούμε για τις σχέσεις μας μεταξύ των ανθρώπων, το κίνητρο και η προσπάθεια μετρούν πολλές φορές πάρα πολύ από το αποτέλεσμα της προσπάθειας το οποίο κάνεις. Πολύ σωστά. Αυτό τον καιρό, από τότε που έχουν ανασταλεί όλες οι αγωνιστικές και οι προπονητικές δραστηριότητες, έχετε δημιουργήσει ένα group στην ανόρθωση, στο οποίο δίνετε συμβουλές στα παιδιά και οδηγίες προπόνησης καθημερινά. Έτσι, ναι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τα παιδιά σε γρήγορση, αλλά και σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Το κυριότερο μας μέλημα όμως ήταν ότι θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά ότι αυτά που τους λέμε στο γήπεδο, ότι είμαστε μια οικογένεια, ότι θα είμαστε όλοι μαζί κτλ. Αυτό. Θέλαμε να είμαστε κοντά στα παιδιά με οποιοδήποτε δυνατόν τρόπο, με μια θεματολογία η οποία ποικίλει. Δεν είναι μόνο ασκησιολόγιο ή ασκήσεις ενδυνάμωσης ή εκγύμνασης, είτε ψυχικής χαλάρωσης, αλλά ασκήσεις ατομικής τεχνικής με μπάλαν του μπάσκετ ή τένις κτλ. Είναι και ζωγραφική, είναι και το να μιλούμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας, να λέμε κάποια πράγματα. Οι προπονητές μας κάνουν καταπληκτική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Είναι όλοι σε συνεχόμενη επαφή με τα παιδιά και αυτούς που έχουν Facebook και αυτούς που δεν έχουν, διότι γίνονται πολλές συναντήσεις και εκτός του group του Facebook. Θέλαμε να δώσουμε επίσης μια ιδιωτικότητα σε όλο αυτό, διότι καταλαβαίνουμε ότι πολλοί γονείς ίσως δεν θέλουν, ειδικά ούτερα τα πιο μικρά παιδιά, να έχουν παρουσία στο μέσο αυτών της κοινωνικής δικτύωσης και θέλουν τις πιο πολύ ιδιωτικότητα για το τι κάνουν και το τι δείχνουν. Οπότε είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε ιδιωτικά και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα από αυτόν τον τρόπο, ο οποίος έχει κάποια καλά αποτελέσματα. Εγώ θα ήθελα περισσότερα παιδιά να είναι πιο δραστηριοποιημένα. Όμως το δουλεύουμε και βλέπω ότι κάθε μέρα υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Μεγαλώνει και η διαδικτυακή μας η οικογένεια και έρχονται κοντά τα παιδιά και οι γονείς και το ευχαριστούνται. Και αυτό είναι κάτι που με ικανοποιεί. Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό. Μιλώντας για τα παιδιά, για τη δουλειά που γίνεται στο αναπτυσιακό, θέλω να κάνουμε μια γενικότερα κουβέντα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είσαι αρκετά χρόνια που δουλεύεις με τα παιδιά. Τι έχεις εντοπίσει, αν υπάρχει κάτι που έχεις εντοπίσει στην Κύπρο γενικότερα, που θεωρείς ότι θα έπρεπε να αλλάξει, να διορθωθεί ή και να πεις ότι θαυμάζεις μια δουλειά που έχει γίνει και σου αρέσει? Καταρχήν θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρκετές ακαδημίες οι οποίες δουλεύουν σε σωστές βάσεις και με σωστόν ορθολογιστικό τρόπο. Θα ήθελα να δω και άλλες ακαδημίες να εργάζονται με τον τρόπο, παρόλο που βλέπω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το επίπεδο όλων των ομάδων σχεδόν όσον αφορά αυτό το κομμάτι, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των ομάδων διαπιστώνουν και ήδη ότι πρέπει να ξεκινήσουν από τη βάση αν θέλουν να δουν τα αποτελέσματα
της δουλειάς τους να είναι μακροπρόθεσμα. Το να χτίσεις ομάδες πρώτης κατηγορίας, επαγγελματικές κτλ. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα να το κάνεις. Μαζεύεις 10 παίχτες, κάνεις 10 συμβόλαια, βρίσκεις 5 χορηγούς, σου δίνουν 150.000, 200.000 ευρώ, κάνεις μια ομάδα, αν έχει διάρκεια ζωής ένα χρόνο, αν έρθεις τρίτος, οκ, okay. Αν έρθεις δεύτερος, μεγάλη επιτυχία, αν πάρεις το πρωτάθλημα, καταπληκτικό, θαύμα, μετά, δεν υπάρχει μετά. Οπότε, για να μπορείς να είσαι sustainable, δηλαδή να μπορείς να έχεις διάρκεια στο χρόνο, πρέπει να ξεκινάς από τα μικρά τα παιδιά. Στην Κύπρο το πρόβλημα μας είναι ότι πολλοί κόσμος δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση τα αθλητικά σφαίρας. Γίναμε ποδοσφαιροκρατούμενο κράτος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και έτσι πλέον πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή να κερδίζουμε τους οπαδούς, τους φίλους του αθλήματος μας. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τι γίνεται στην πρώτη κατηγορία, είτε τον άντρα είτε τον γυναίκο. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινή δραστηριότητα και να ασχολήσουν τον παιδιό με το άθλημα της καθόσφαιρας. Δηλαδή, τους παρέχουμε αυτά τα οποία είναι ικανοποιητικά να τα κρατήσουμε στο γήπεδο. Τους παρέχουμε τις γνώσεις ούτως ώστε να μπορέσουν να βελτιωθούν και έτσι να αυξήσουν και την αυτοπεποίθησή τους, αλλά και τις ικανότητες τους, ούτως ώστε αφού θα γίνουν καλύτεροι παίχτες, να θέλουν να το ψάξουν, να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με το άθλημα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να κάνουμε εμείς οι μεγάλοι στους εαυτούς μας. Το να λέμε 5 ξένους, 4 ξένους, 3 ξένους, αν έρθουν 2 ξένοι, να έρθουν ο κόσμος πίσω, θα έρθουν ο κόσμος πίσω, αν έρθουν 2 ξένοι. Είναι από μόνον του, θέλω να πω, αυτό το πράγμα το οποίο θα φέρει τον κόσμο πίσω στην καταστασία. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα βοηθήσει η μεγαλύτερη εμπλοκή Κυπρίων καλωσφυριστών και ταλέντων στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αλλά δούμε και το exposure το οποίο έχει το άθλημα αυτή τη στιγμή. Είναι δυσανάλογο σε σχέση με το πώς το παρακολουθούν. Δηλαδή, κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι τα τελευταία χρόνια του παρακολουθούν πολύ καλή δουλειά στην προώθηση του αθλήματος. Αλλά πόσος κόσμος εν τέλει το παρακολουθεί. Και αν δεν το παρακολουθείς μισή κόσμος, γιατί να έρθει ο χορηγός να σου δώσει χρήματα. Άρα, τα πράγματα είναι αλληλένδετα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάς από το μικρό το παιδί και λες, αυτόν το παιδί θα τον κάνω είτε αθλητή καλαθοσφαίρας, να μπορεί να παίξει στο υψηλό επίπεδο, που είναι το ιδεατό. Αν δεν τον κάνω αθλητή υψηλό επίπεδο, τουλάχιστον να το προσφέρω μια όμορφη ζωή στην παιδευτική του ηλικία, να ασχολείται με έναν πανέμορφο άθλημα, να κερδίσει άλλα εφόδια για τη ζωή του, που να τον βοηθήσουν ίσως για τα σπάρακα του επιλογές τις οποίες έχει να κάνει. Αλλά τουλάχιστον να έχω μια βεβαιότητα ότι θα δημιουργήσω παιδιά τα οποία θα αγαπούν τον μπάσκετ, άρα μπορούν να γίνουν φιλαθλοί, άρα μπορούν να γίνουν παράγοντες, άρα μπορεί να γίνουν χορηγοί αύριο, αν κάποιοι γίνουν επιτυχημένοι επαγγελματίες, επιχειρηματίες κτλ. Και να ξέρω ότι τουλάχιστον δημιουργώ ένα κοινό που έχει πραγματική αγάπη για αυτόν τον άθλημα. Διότι η μεγαλύτερη μαμάζα των παιδιών, κατά τα ψέματα, αυτόν πρέπει να επιδιώκουμε να τους δώσουμε. Και αυτό το πράγμα δεν είναι λίγο. Δηλαδή το να λες ότι εμείς έχουμε περίπου 320 παιδιά στην Ακαδημία μας, ότι θα γίνουν και 320 καλαθοσφαιριστές, αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι ουτοπία, ψευδέστηση. Θα γίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Διότι το κάθε παιδί θέλει να κάνει τις επιλογές του μετά που θα γίνει 18, 19, 20 χρονών. Και εκείνο που ελπίζεις είναι ότι τους πραγματικά ταλαντούχους θα μπορεί να του δώσει κίνητρα, και θα μιλήσουμε και για τα κίνητρα μετά, να μπορούν να μείνουν στο άθλημα τη καλαθοσφαίρα, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο. Και τι εννοώ, είτε στην ομάδα τη δική σου, στην οποία έχει θέσει να μπορεί να του δώσει, να μπουν μέσα να αγωνιστούν, να του δει ο κόσμο, να μπορούν στη συνέχεια να κληθούν στην Εθνική Κύπρου, να μπορούν στη συνέχεια με εφαλτήρων την Εθνική Κύπρου να πιάσουν μια υποτροφία ή να πα σε μια άλλη ομάδα κτλ. Κτλ. Και παραδείγματα, Αντώνη μου, τέτοια υπάρχουν. Ναι, και όταν μου λένε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει για έναν παιδί που είναι Κύπρος αυτό το πράγμα, έχω πάρα πολλά παραδείγματα να πω. Από πολύ παλιά υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
φτάνει να θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα και να είσαι διαθετημένος πρώτα απ' όλα να του δώσεις του αθλήματος αυτού και μετά να πάρεις. Και ίσως να πρέπει να δώσεις πρώτα εσύ για πολλά χρόνια για να μπορείς να φτάσεις σε εκείνο το σημείο που θα αρχίσει το άθλημα να σου δίνεις έναν πίσω. Απλά δεν πρέπει να απογοητεύεσαι. Πρέπει να καθημερινά πιένεις στο γήπεδο και να λες το κάνω το πράγμα, αυτό το πράγμα επειδή το αγαπώ. Υπάρχει άλλος λόγος γιατί να θέλω να είμαι στο γήπεδο. Θα πω στο γήπεδο ούτε επειδή να μου δώσει υποτροφία, ούτε επειδή να παίξω στην πρώτη κατηγορία, ούτε επειδή θα κάνω τα χρήματα για να μπορώ να ζω μια άνετη ζωή για το υπόλοιπο της ζωής μου μέσα από τον μπάσκετ. Το κάνω καθαρά. Αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι μέσα στο μυαλό μας γιατί ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα που λες. Και έχεις καλύψει πολύ μεγάλο φάσμα τώρα με αυτά που είπες, ξεκινώντας από την ομάδα και από τις ομάδες γενικότερα και φτάνοντας μέχρι και τα ίδια τα παιδιά, που νομίζω ότι έχεις καλύψει όλο ακριβώς το κομμάτι που αφορά το αναπτυξιακό. Θέλω να μας, έτσι κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση, να μας πεις για το μέλλον της ανόρθωσης, τι ακολουθεί, όχι μόνο στην επόμενη χρονιά, αλλά και τι πλάνο έχετε θέσει για παραπέρα. Τώρα είμαστε στη δεύτερη πενταετία και το πλάνο της δεύτερης πενταετίας είναι ήδη σε εφαρμογή, αφού όπως σου προανέφερα η τωρινή γυναικεία ομάδα, να ξεκινήσουμε από εκεί, χτίστηκε με στόχο να έχει βάθος τριετίας τουλάχιστον. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα κορίτσια αυτά, τα οποία πρόκειται για πολύ καλές αθλήτριες. Είναι ένα μείγμα, κατά την άποψή μου, ιδεατό. Εμένα προσωπικά με αντιπροσωπεύει 100%. Έχουμε 4 αθλήτριες από τις ακαδημίες μας. Δεν συμμετέχαν και πολύ φέτος, όμως θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και αυτές. Η εμπειρία να κάνουν προπόνηση καθημερινά με αθλήτριες που παίζουν στην πρώτη κατηγορία του γυναικείου, αλλά κάποιες επέξαν στην Αμερική, σε κολεγιακό, κάποιες επέξαν σε μεγάλες ομάδες στην Κύπρο. Ήταν καταπληκτική εμπειρία για αυτά τα κορίτσια, πιστεύω. Έχουμε 6-7 άλλες αθλήτριες, οι οποίες είναι ο βασικός κορμός της ομάδας μας και είναι περίπου στα 22-23 όλες τους. Έχουμε και την αρχηγόν της ομάδας μας, τη Χριστιανά τη Μενελάου, η οποία είναι πιο έμπειρη και η οποία έδεσε πολύ όμορφα με τις νεαρότερες. Τις βοηθάτε, τις καθοδηγάμε, τις εμπειρίες της που έχει τόσα χρόνια στο μπάσκετ, να μπορούν να γίνουν μια καλή ομάδα. Φυσικά δεν ήταν εύκολο να μπορείς να πάρεις 12 ξεχωριστούς και διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά backgrounds και να τους φέρεις, να τους πεις, ελάτε να γίνουμε μια όμορφη οικογένεια και να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Και σε αυτό το κομμάτι ο coach ο Αρίστος ο Αρίστου και ο coach η Δωρίνα Ιωαννίδου δούλεψαν πάρα πολύ, ώστε να εμπεδώσουν στις αθλήτριες μας τη φιλοσοφία της ομάδας μας, αλλά και πώς σκέφτεται η ομάδα μας και πώς πρέπει να σκέφτονται οι ίδιες, αφού αντιπροσωπεύουν ένα σωματείο όπως το δικό μας. Έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και από εκεί και έπειτα να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την κάθε μια από αυτές στα δύνατα σημεία, αφού κάτσουμε κάτω μαζί με τους προπονητές το καλοκαίρι, να αξιολογήσουμε και να δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη χρονιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και από θέμα συμφωνιών, αλλά και από θέμα στο πώς λειτουργούμε καθημερινά με το γυναικείο τμήμα, υπάρχει ήδη η επόμενη μέρα, είτε είναι ο Σάκης, ο Αντώνης, ο Μικελίδης εδώ, είτε δεν είναι. Και είναι μια επόμενη μέρα η οποία είναι φωτεινή, η οποία είναι σε συνεχή κίνηση και πιστεύω ότι είναι ελκυστική για τον καθένα να μπορεί να είναι μέρος αυτής της διαδικασίας. Όσον αφορά το αντρικό, ναι, ο μεγάλος μας στόχος, το μεγάλο μας όνειρο είναι να πάμε στην πρώτη κατηγορία, αλλά όπως ξέρεις πολύ καλά, άλλο Β2, άλλο Β1 και άλλο τέρας η πρώτη κατηγορία. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δεν σε βοηθούν οι συνθήκες να αναπτύξεις και να χτίσεις μια ομάδα μέσα από το πέρασμα της από τις διάφορες κατηγορίες, διότι φτάνοντας στη Β1 και πηγαίνοντας στην πρώτη κατηγορία, αλλάζει εντελώς η ισορροπία. Ακριβώς. Και η οικονομική εννοώ, αλλά και η αγωνιστική. Οπότε δεν υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ των δύο κατηγοριών. Μπορεί να πεις ότι το ένα είναι στη συνέχεια του άλλου.
δύο εντελώς ξεχωριστά κομμάτια. Όμως η ανόρθωση είναι μεγάλο σωματείο. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια η δουλειά μας θα βρει ανταπόκριση και από την πλατιά μάζα του κόσμου, που ήδη φέτος η παρουσία τους ήταν συγκινητική. Νομίζω είδες και εσείς σε πολλές περιπτώσεις το γήπεδο μας γεμάτων, αλλά και γήπεδα άλλων ομάδων. Ειδικότερα και με το αντρικό που η κάρτα φιλάθλου δεν αποτρέπει τους οργανωμένους μας οπαδούς να έρχονται από διάφορα χωριά της Κύπρου και πόλης για να παρακολουθούν την ομάδα μπάσκετ. Και είναι εδώ ακριβώς που έλεγα πριν ότι αυτό το πράγμα να το έβλεπα στο μπάσκετ με την ανόρθωση και κόσμο να φωνάζει και να επιθυμεί τους παίκτες μας, δεν το πίστευα ποτέ μου ότι θα το ζούσα. Και νιώθω πάρα πολύ περήφανο και πάρα πολύ τυχερό, ευλογημένο, σα έλεγα, που κατάφερα και είχα αυτή την εμπειρία. Αλλά δεν είναι για μένα αυτό το πράγμα. Έχει σημασία ο Σάκης. Σημασία έχει το 16χρονο που αγωνίζεται στο αντρικό μαζί μας. Ο Αλέξανδρος Ασονίτης, για παράδειγμα, που είναι 5 χρόνια στην Ακαδημία μας από την αρχή, μέλος της Εθνικής Γιο 16. Δεν θέλω να πω πολλά για τον Αλέξανδρο, διότι φοβούμαι να μην παίρνουν τα μυαλά του αέρα, αλλά είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Και είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει ψηλά, διότι πραγματικά θέλει και βάζει στόχους. Γι' αυτό το παιδί να βλέπει ότι ανήκει σε ένα σωματείο τόσο μεγάλο, με τόσο πολύ κόσμο που αγαπά και παθιάζεται για την ομάδα, τότε του περνούν αυτού τα μηνύματα, τούτα που λέγαμε προηγουμένως. Και έτσι έχεις εμπιστοσύνη είναι ότι η επόμενη σου μέρα είσαι σε καλά χέρια. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτόν ευχαριστώ και τον κόσμο. Αυτό που έλεγα είναι ότι σε έναν σχετικά σήμαντο αγώνα, εμείς τον είχαμε διαφημίσει, τον είχαμε πει ότι οι έφηβοι μας παίζουν έναν τελικό κτλ. Και έχουμε μαζέψει 550, δεν ξέρω σωστά, άτομα. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, ας πούμε, να μου πείτε εσείς στο Facebook μας, θα δείτε το Λύκειο της Αγίας Φυλάς γεμάτο. Και έχει χωρητικότητα 600 θεατές. Θα το δείτε αυτό στη φωτογραφία. Υπάρχουν τα βίντεο του αγώνα. Είναι κάτι που το κατεβάζω. Σε έναν αγώνα εφηβικού που δεν ήταν καν ο τελικός της πρώτης κατηγορίας της επιλέκτης. Αυτό το πράγμα με τον κόσμο θέλω να καταλήξω. Είναι κάτι το οποίο μας δίνει ίσως και τη λύση. Δεν θα ήθελα να πω τη λύση, διότι δεν θέλω να διεκδικώ αυτά τα πράγματα. Μας δίνει όμως μια κατεύθυνση, να το πω έτσι πιο σωστά, για το πώς πρέπει να κινηθούμε και για να προωθήσουμε ο καθένας την ομάδα του και να ενεργοποιήσουμε ο καθένας το κοινό του. Και κατά δεύτερο λόγο, να μην σκεφτούμαστε τον μπασκετικό κοινό. Δεν είναι τον μπασκετικό κοινό που πρέπει να ενεργοποιήσουμε, διότι δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Να πεις ποιος είναι το ποδοσφαίρο, ποιος είναι το μπάσκετ. Έχει, ξέρω εγώ, 600.000 ποσόλους και 200.000 μπασκετάδες πάνω σε Βρομεντζίνο. Είναι έτσι που γίνεται το... Είναι κάθε ομάδα έχει το κοινό της που την ακολουθά, κάθε ομάδα έχει τα τμήματα της και το κάθε τμήμα, στην προκειμένη περίπτωση, τα τμήματα καταστασφαιράς, πρέπει να δουν ποιος είναι ο κόσμος ο οποίος τους ακολουθά. Εμείς ξεκινήσαμε να έχουμε 12 γονιούς. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικογένεια που αποτελείται από 1.000-1.200 άτομα. Αν βάλεις γονείς, γιαγιάδες, παππούδες που έρχονται στο γήπεδο να βλέπουν τα παιδιά. Το να κάνεις έναν αγώνα και ένα μεμονωμένο event, να έρθει σε ένα μεμονωμένο αγώνα δηλαδή, να έρθει κόσμο. Και αυτό γίνεται. Το να μπορούν να σε ακολουθούν συστηματικά είναι το δύσκολο. Και εκεί είναι εκεί που πρέπει να δώσεις, όπως λέμε πριν, πρώτα εσύ. Δηλαδή να επενδύσεις στην ομάδα σου, στις εγκαταστάσεις της, να επενδύσεις στο υλικό, το έμψυχο και το άμψυχο το υλικό το οποίο έχεις, να επενδύσεις στη γνώση σου, να μαθαίνεις να γίνεσαι καλύτερος μέσα από αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μπορεί την ώρα που λες του κόσμου το Σάββατο έχω αγώνα, η ώρα 6, ελάτε όλοι στο γήπεδο, να έρχεται. Και να μην κάνει swap την οθόνη του να πηγαίνει σε άλλη μίληση. Να έρχεται να σε δει. Έχω και κάποιες άλλες ιδέες, τις οποίες έχουμε μια συνάντηση με κάποιους συνάδελφους προπονητές μετά από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας την Παρασκευή πάλι μέσω Zoom, τις οποίες θα τα συζητήσουμε εκεί. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι
αυτές οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες που κάνουν η Ομοσπονδία είναι καλές, φτάνει να έχουν συνέχεια. Δηλαδή να μην τα κάνουμε απλά για να τα κάνουμε. Να τα κάνουμε όντως μέχρι να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μέχρι να έχουμε κάτι απτό. Μέχρι να πιάσουμε το αποτέλεσμα στο χέρι μας και να μην σταματάμε μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα κάπως στον τρόπο. Πολύ σωστά. Σάκη, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, να μιλάμε για ώρες ακόμα και για τα συγκεκριμένα θέματα και για τα της ανόρθωσης. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Σε ευχαριστώ εγώ, Αντώνη μου. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο του λοιπόν. Να είσαι καλά. Αυτή ήταν λοιπόν η εκπομπή Full Court Cast με τον Σάκη τον Πασά σήμερα, αφιερωμένη και στην ανόρθωση γενικότερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο. I love this game. Took me from rags to riches.